Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ξεκινά τώρα και θα είμαστε μαζί όπως πάντα κάθε βράδυ για μία ώρα καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο οι εξελίξεις οι οποίες αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν δομικό και αποδομητικό ταυτόχρονα χαρακτήρα. Η κίνηση του Στέφανου Κασελάκη να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη φαίνεται ότι έχει προκαλέσει περισσότερους πονοκεφάλους, καθώς ο ανεξάρτητος πια βουλευτής παρουσιάζει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι εν δικαίω στάθηκε απέναντι στην ειδική σύμβουλο του κυρίου Γεωργιάδη. Όλο αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, παίρνει διάσταση συγκρουσιακή και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Σε γόρδιο δεσμό αναδεικνύεται το ζήτημα της διαγραφής Πολάκη για τον Στέφανο Κασελάκη, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε αρχικά να κραδένει το ψήφος του για να τον κόψει. Οι κυρώσεις στο βουλευτή Χανίων περιορίστηκαν μόνο στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι από το ίδιο το κόμμα. Ο Παύλος Πολάκης δίνει ραντεβού στο καταστατικό συνέδριο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει πιστούς τους συνοδοιπόρους να συντάσσονται με το διαγραφέντα και άλλα στελέχη να του ζητούν να πάρει άμεσα απόφαση για το κομματικό μέλλον του κριτικού βουλευτή. Όταν ο Στέφανος Κασελάκης λίγες ώρες αφότου αποφάσισε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, δήλωνε ενώπιον των υπόλοιπων βουλευτών του την αγάπη του για τον βουλευτή Χανίων και τους διαβεβαίωνε πως ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπέπιπτε σε μια ανεξήγητη εναλλαγή διάθεσης. Οπισθοχωρούσε μπροστά στις αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών και στελεχών από τους οποίους δεν ανέμενε τέτοια στάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές που θεωρούνταν απόλυτα πιστοί στο Στέφανο Κασελάκη εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τη διαγραφή Πολάκη. Κατά τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Ραλία Χριστίδου φέρεται να υπερασπίστηκε το ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι κομιλφό, ενώ η Γιώτα Πούλου μίλησε για μεγάλη απήχηση που έχει στην περιφέρειά της στη Βιωτία ο κριτικός βουλευτής. Οι δύο αυτές βουλεύτριες δεν είναι ασήμαντα πρόσωπα για την ηγεσία Κασελάκη, καθώς με τις ευλογίες του έχουν αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο στο κομματικό περιβάλλον. Η μεν Ραλία Χριστίδου εντάχθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, ενώ η Γιώτα Πούλου συμμετέχει στη γραμματεία της ΚΟΕΣ για το προσεχές καταστατικό συνέδριο. Είναι λοιπόν εμφανής πλέον η απόσπαση μερίδας βουλευτών και στελεχών που βρίσκονταν στο πλάι του Στέφανου Κασελάκη. Επί του προκειμένου συντάσσονται με την πλευρά Πολάκη, αδυνατίζοντας τη βάση υποστήριξης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες πριν το κρίσιμο καταστατικό συνέδριο. Στο συγκεκριμένο συνέδριο, άλλωστε, έδωσε ραντεβού ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης με νέες του δηλώσεις. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη πως τον αγαπά, ο βουλευτής Χανίων απάντησε πως οι αγάπες δεν φτάνουν. Επιτέθηκε στην Αθήνα Ελληνού λέγοντας πως το ξέσπασμα της εκκλάματα ήταν υποκριτικό, ψεύτικο και κατά παραγγελία. Και φυσικά είπε πως θα έλεγε ξανά τα ίδια στη μετακλητή συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι θα πράξουν οι δύο πολιτικοί στην επόμενη φάση. Η παραμονή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ του δίνει το ελεύθερο να αναβαθμίσει την επιθετικότητά του κατά παντός, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης κινδυνεύει να απολέσει την πρόσβασή του σε μερίδα φανατικών οπαδών του κριτικού βουλευτή, που τον στήριξε στην κούρσα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά ενώ αυξάνονται οι επικριτές της προεδρίας Κασελάκη. Στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, πέραν των Κατερίνας Νοτοπούλου, Διονύση Καλαμάτιανου και Σημεών Κεδίκογλου, που συνυπέγραψαν την επιστολή των 87, ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Χρήστος Γιαννούλης, που φέρεται να επέκρινε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Νίνα Κασιμάτη δεν υπέστησαν κυρώσεις όταν έσπασαν τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στελέχη πάντως όπως ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου δείχνουν να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να οξύνουν τα πνεύματα και επιλέγουν να αποφεύγουν τις κομματικές συνεδριάσεις να λάβουν καθαρή θέση υπέρ του Στέφανου Κασελάκη ή των επικριτών του. Σημαίνοντα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις, λένε πως μεγαλύτερος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, ο εκφυλισμός και η γελιοποίηση. Επισημένοντας πως ο Παύλος Πολάκης δεν είναι απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στα σφακιά, αλλά μέλος των καθοδικητικών οργάνων και της ηγετικής ομάδας της Κουμουνδούρου, καθώς παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Τα ίδια στελέχη εκφράζουν την άποψη πως η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι μια απόφαση που λαμβάνεται βρασμό, ούτε ένας επικοινωνιακός ελιγμός για να ξεπεραστεί η πίεση της στιγμής και συμπληρώνουν πως αν ισχύει κάτι από αυτά, τότε η απόφαση για τη διαγραφή του θα πρέπει να επανεξεταστεί. Σημειώνουν τέλος πως ο Στέφανος Κασελάκης αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αλλά πρέπει να αποφασίσει καθώς όποιος πατάει σε δύο βάρκες συνήθως πέφτει στο νερό. Τώρα κυρίες και κύριοι θα σταθούμε σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση και είναι εκείνη των τηλεφωνικών υποκλοπών ή των παρακολουθήσεων, ζητάω συγγνώμη, το παράνομο λογισμικό πρέντιτο. Υπήρχαν διάφορες πληροφορίες που το τελευταίο διάστημα ήταν στο φως της δημοσιότητας ότι όποιους στόχους παρακολουθούσε το νόμιμα σύστημα εντός εισαγωγικών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τους παρακολουθούσε και το πρέντιτο ή όταν σταματούσε το ένα, ξεκινούσε το άλλο. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του ερευνητή δημοσιογράφου κυρίου Κουκάκη. Επιβεβαιώνεται όμως με δημοσιογραφικές
έρευνες και πληροφορίες, οι οποίες μάλιστα επικαλούνται στοιχεία της δικογραφίας της δικαιοσύνης του αντισαγγελέα, ο οποίος έκανε τις σχετικές έρευνες. Τουλάχιστον το 1/3 των στόχων του Predator ήταν στόχοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό έχει προκαλέσει τεράστια αναστατραχή και στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για άμεση και ουσιαστική εμπλοκή με το παράνομο λογισμικό Predator, το οποίο η ίδια δηλώνει ότι δεν είχε καμία σχέση. Για κοινούς στόχους ανάμεσα στην ΑΕΠ και στο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κάνει λόγο δημοσίευμα του insidestory.gr, καταδεικνύοντας κοινό επιχειρησιακό κέντρο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το 1/3 των στόχων του Predator είχαν βρεθεί στο στόχαστρο και της ΑΕΠ. Αυτό προέκυψε από τη διασταύρωση της λίστας των προσώπων που μολύνθηκαν με τον παράνομο λογισμικό, την οποία συνέδεξε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το insidestory.gr γράφει ότι από τον έλεγχο που έκαναν οι δύο πραγματογνώμονες που όρισαν τις εισαγγελέας του Αριού Πάγου, βρέθηκε ότι από τα 87 πρόσωπα που είχαν στοχοποιηθεί από το Predator για τα 27, είχε εκδοθεί τουλάχιστον μια διάταξη άρση του απορρίτου τους από την ΑΕΠ. Γεγονός που δείχνει ότι οι νομότυπες επισυνδέσεις και οι παράνομες παρακολουθήσεις εκπορεύονται από το ίδιο κέντρο και είναι σε γνώση του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Οι κοινοί στόχοι περιέλαμβαναν, σύμφωνα πάντα με το insidestory.gr, υπουργούς, άλλα προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφους, δικηγόρους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, εφοριακό, τραπεζικό και εκδότη. Αναφερόμενος στο ρεπορτάζ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης εχθρών και φίλων που ενορχιστρώθηκε και εκτελέστηκε από το σύστημα Μαξίμου, καθώς και για επίθεση κατά της δημοκρατίας. Όπως αποκαλύπτει δημοσιογραφική έρευνα, έναν στους τρεις στόχους του Predator τον άκουγε και επισήμως η ΑΕΠ, το ίδιο διάστημα ή κοντινό με αυτό της απόπειρας μόλυνσής τους με το κατασκοπευτικό λογισμικό. Και κανείς δεν έχει βγει να εξηγήσει γιατί η ΑΕΠ παρακολουθούσε υπουργούς και στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφους, δικηγόρους, επιχειρηματίες, έναν εφοριακό, έναν εισαγγελέα ή ακόμα και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση του το κόμμα. Το ρεπορτάζ αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης. Όποτε έβγαινε κάποιο στοιχείο στη δημοσιότητα, σταματούσε η παρακολούθηση των εμπλεκόμενων προσώπων ή άλλαζε το μέσο αυτής. Οπότε οι στόχοι διεκδικούσαν να μάθουν τι συμβαίνει, άλλαζαν στραπιαία το νομικό πλαίσιο. Επρόκειτο δηλαδή για κανονική επίθεση κατά της δημοκρατίας, μεθοδευμένη και άριστα συντονισμένη από το Μέγαρο Μαξίμου, συμπληρώνει. Η δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story αποκάλυψε το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων Ape Predator, που εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση επιχειρεί να κουκουλώσει με σειρά αντιθεσμικών και εξώθαλμων παρεμβάσεων. Το παρακράτος που είχε στηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποκαλυφθεί παρά τις απέλπιδες προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Πήρα όλες τις νομικές πρωτοβουλίες, κάτι που δεν έπραξαν τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που υπήρξαν αποδεδειγμένα στόχοι και θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους στους πολίτες». Μετά την άρνηση της ΑΕΠ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσέφυγα χθες εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτή τη φορά ζητώντας να εφαρμοστεί πλήρως και παρέγκλητα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας και να παραλάβω εγγράφος τους τυπικούς λόγους της παράνομης παρακολούθησής μου. Είναι αδιανόητο μετά από 50 χρόνια διατάρακτης δημοκρατίας να τίθενται τέτοια σοβαρότητας θέματα πλήρους απαξίωση των θεσμών, υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας, τόνισε καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σχολίασε στην ολομέλεια το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για μετατροπή της χώρας σε παιδική χαρά του οργανωμένου εγκλήματος. «Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε παιδική χαρά. Ο κ. Μητσοτάκης φέρει προσωπικά την ευθύνη για την ύπαρξη του κοινού εγκληματικού κέντρου ανάμεσα σε ΑΕΠ και Predator. Και αν νομίζετε ότι με την απομάκρυνση του κ. Δημητριάδη το λύσατε το πρόβλημα, δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει», είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα για την υπόθεση των υποκλοπών, τονίζουν πως η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Μια ιστορία που όλα δείχνουν ότι μεσούντος του θέρους θα έχει συνέχεια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή. Το δημοσίευμα του Inside Story φαίνεται ότι και σήμερα και χθες, αλλά όλα δείχνουν και ότι στον αυριανό αθηναϊκό τύπο θα έχει συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύγκρουση του κυρίου Σπυρίδωνος Άδωνη Γεωργιάδη με τους γιατρούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από την Παρασκευή οι γιατροί έχουν προχωρήσει σε μία κινητοποίηση. Δεν συγκατογραφούν. Θα διαρκέσουν την κινητοποίησή τους μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Ωστόσο, λένε ότι βρίσκονται έτοιμοι σε μία ουσιαστική σύγκρουση με τον κύριο Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση. Οι πρόεδροι 59 ιατρικών συλλόγων της χώρας θα βρεθούν τη Δευτέρα στη Βουλή, ζητώντας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να σταματήσει τη συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου. Πάμε να δούμε και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ.
Επιποδός θα είναι τη Δευτέρα οι 59 ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας, αφού αναμένεται να πάνε στη Βουλή προκειμένου να διατυπώσουν και εμπράκτως τη διαμαρτυρία τους για τη διάταξη που προωθεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και με την οποία προβλέπονται ποινές για τους ιδιώτες γιατρούς που δεν θα εργαστούν στο ΕΣΥ. Παρότι ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να έχει κάνει ένα βήμα πίσω, δηλώνοντας ότι βρήκε τον απαιτούμενο αριθμό των ιδιωτών γιατρών για να καλύψουν τα κενά στις προβληματικές περιοχές, οι γιατροί δεν υποχωρούν, καθώς εκτιμούν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Άλλωστε, ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να μην εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση για να ενεργοποιήσει τη διάταξη και τα μέτρα της, όμως δεν την αποσύρει από το νομοσχέδιο. Κάτι που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί και να την ενεργοποιήσει. Ο κλάδος είναι πλέον ξεκάθαρα αντίθετος απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κόντρα δεν φαίνεται να σταματάει εδώ. Εξάλλου, το πρόβλημα με τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία σε ιατρικό προσωπικό δεν έχει επιληθεί. Απλώς τοποθετήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα κάποιοι ιδιώτες, ώστε να καλύψουν ορισμένες βασικές ανάγκες. Άλλωστε, πρόκειται για ιδιώτες γιατρούς που έχουν εργαστούν πολλά χρόνια σε νοσοκομιακό περιβάλλον και είναι προφανές ότι θα παρέχουν υπηρεσίες πολύ διαφορετικές από αυτές που θα παρήχαν αν γνώριζαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν άλλωστε και ένας από τους λόγους που ο κλάδος αρνήθηκε από την αρχή να συμμετάσχει στο εφεύρημα του Άδωνη Γεωργιάδη και να καλύψει τα κενά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το πρόβλημα όμως των ελλείψεων αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα και εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων που καταγράφονται στο ΕΣΥ. Μεγάλο μέρος του ιατρικού προσωπικού φεύγει από τις δημόσιες δομές είτε προς συνταξιοδότηση είτε προς τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι απολαβές είναι διπλάσιες. Πιθανώς στο πλαίσιο αυτό να εντάσσεται και η ρύθμιση που έχει εντάξει το νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση ο Υπουργός Υγείας και προβλέπει ότι οι καθηγητές ιατρικής, έστω και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί και είναι ομότιμοι ή αφιμπηρετούν, μπορεί να εργαστούν και για άλλα 3 χρόνια σε κλινικές, πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή κλινικές του ΕΣΥ. Μια ρύθμιση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, καθώς αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο στο να μπουν στο σύστημα νέοι γιατροί. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι άξιο προσοχής. Και είναι άξιο προσοχής σε ποια βάση? Στην εξής, πολύ απλή, ότι σειρά δημοσιευμάτων του Αθηναϊκού Τύπου δείχνουν, λένε, περιγράφουν ότι το μεγάλο μάτι της εφορίας θα διεισδύσει και στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων φορολογουμένων από το μήνα Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες και στοιχεία της σοβαρής αυτής υπόθεσης που θυμίζει το βλέμμα του μεγάλου αδελφού στο ρεπορτάζ. Το μεγάλο μάτι της εφορίας θα διεισδύσει από το Σεπτέμβριο στην ακίνητη περιουσία περισσότερων από 7 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Πρόκειται για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μια νέα βάση δεδομένων η οποία θα διασυνδέσει την εφορία και με το κτηματολόγιο. Στο εν λόγω Μητρό θα καταγραφούν τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, ποσό συνειδιοκτησίας. Αλλά και επιπλέον πληροφορίες, ήτι αν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά των μισθωμάτων και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Ενώ η διασύνδεση με το κτηματολόγιο θα επιτρέπει στην ΑΔΕ να προχωρά σε ταχύτατες διασταυρώσεις για αδήλωτα ακίνητα, ψευδή στοιχεία ή αδήλωτα ενοικία. Στο νέο φάκελο θα περιληφθεί το σύνολο των στοιχείων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και από τις δηλώσεις Ε2 για τα μισθωτήρια των ακινήτων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μεταφερθούν αυτόματα χωρίς την παρέμβαση των φορολογουμένων. Τα ψηφιακά αυτά δεδομένα θα δώσουν στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα για συγκρίσεις με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, με στόχο να εντοπιστούν ιδιοκτήτες που έχουν αποκρύψει ακίνητα ή έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια για να γλιτώσουν έμφυα, φόρους εισοδήματος, τεκμήρια, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ και άλλα, ή και να αποφύγουν τις κυρώσεις για πιθανές αυθαίρετες κατασκευές. Ταυτόχρονα, το Μητρό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από ιδιοκτήτη ακινήτου που θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή, ενώ θα ενημερώνεται επίσης αυτόματα οποτεδήποτε ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του. Σύμφωνα με στελέχη της ΑΔΕ, με τη διασύνδεση του Μητρώου με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θα δοθεί δυνατότητα ώστε τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την ανεξάρτητη αρχή στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών δηλώσεών τους και οι δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται στο έντυπο Ε1. Παράλληλα, τα δεδομένα του ηλεκτρονικού Μητρώου θα διασυνδεθούν με το κτηματολόγιο. Τα στοιχεία που θα αντλούν από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο στο σύνολο της επικράτειας θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να μπορεί να τα αντιπαραβάλει με το Ε9 αλλά και με το Ε1. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό. Μαζί μας βράδυ Σαββάτου για να σχολιάσουμε αυτήν την επικαιρότητα η οποία παρά την υψηλή θερμοκρασία, Γιάννη, μας κρατάει το ενδιαφέρον και είναι λογικό. Καλησπέρα, Σπύρο, από Κέρκυρα. Α, βρίσκεσαι Κέρκυρα. Δεν το ήξερα, δεν μου το είπαν οι συνεργάτες όταν μίλησα μαζί σου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Επομένως, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, Γιάννη, έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο εξελίσσεται.
Ο κύριος Πολάκης έχει βγει στην αντεπίθεση και παρουσιάζει το βίντεο το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή του με πράγματι την ειδική σύμβουλο του κυρίου Σπυρίδωνος Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει γκριμάτσες υποτιμητικές και προσβλητικές την ώρα που αυτός επεσήμαινε πώς είναι δυνατόν για μία δαπάνη που απαιτεί 400.000 ευρώ να διαθέτεται 1.750.000 ευρώ, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Και στην πραγματικότητα να δείχνει ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται αναδίκο Σπύρο, για την απόφαση. Πω, είναι όλοι αναδίκο, ακόμα και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Γιατί εξετράπη ο κύριος Πολάκης. Ναι, εξετράπη. Δεν θα έπρεπε να γίνει. Δεν την έβρισε. Θα έπρεπε να ήταν Γιάννη, καλύτερη συμπεριφορά του. Δεν την έβρισε την κυρία Σύμβουλο. Δεν την έβρισε. Της είπε, κυρία μου, γιατί κάνετε γκριμάτσες την ώρα που μιλάει ένας πρώην υπουργός και ένας βουλευτής. Θα μπορούσε, επειδή το συγκεκριμένη κυρία δεν μπορούσε να αντιτείνει λόγο, γιατί δεν είχε το δικαίωμα λόγου, θα μπορούσε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητήσει τι ήθελε να πει στην κυρία. Από εκεί και πέρα, η μπάλα πήγε στο γήπεδο του κ. Τασούλα, πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος όχι από το οποιοδήποτε καφενείο της οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, του οποιοδήποτε χωριού της Ηπείρου από την οποία κατάγεται, είπε το εξής από την έδρα του Προέδρου της Βουλής, ότι είναι ένας ζήτουλας μικρής δημοσιότητας. Σε ρωτώ, Σπύρο μου, θα χρησιμοποιούσε αυτή την ορολογία ένας Γιάννης Αλευράς? Όχι. Θα χρησιμοποιούσε αυτή την ορολογία ένας Αθανάσιος Σαλδάρης? Εγώ προχωρώ και λέω. Θα χρησιμοποιούσε αυτή την ορολογία ένας Δημήτρης Παπασπύρου? Μπράβο. Ποτέ. Άρα όλοι εξετράπησαν. Και τώρα πάμε... Καλά, για τον κύριο Τασούλα εμένα προσωπικά δεν με εκπλήσει. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο κύριος Κασελάκης. Έπρεπε να κάνει κάποια κίνηση, γιατί όλοι ρίχτηκαν εις τον κύριο Πολάκη. Όμως η κίνησή του είναι μισή. Ή τον διαγράφεις από το κόμμα ή δεν τον διαγράφεις καθόλου. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εσωκομματικές κόντρες του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν τον Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ λένε πρέπει να διαγραφεί και από το κόμμα. Αν διαγραφεί ο Πολάκης από το κόμμα, αυτόματα επέρχεται μία νέα σύγκρουση, άρα μία νέα ανταρσία, άρα μία νέα διάσπαση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα επαναστατικό πνεύμα το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει πολλά ρήγματα. Καλά, εγώ νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τα δύσκολα είναι μπροστά. Αλλά Γιάννη, το άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, και είναι στην επικαιρότητα δικαίως και δικαίως ο κύριος Φάμελος έκαμε λόγο για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αυτό που είχαμε ως ένδειξη και εσύ και εγώ το κουβεντιάζαμε με βάση όχι μια σπερμολογία αλλά μικρά σχόλια και πληροφορίες που έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Το παράνομο λογισμικό Predator κούμπωνε με το σύστημα παρακολουθήσεων της ΑΕΠ. Το είδαμε στην περίπτωση του ερευνητή δημοσιογράφου του κυρίου Κουκάκη, που πηγαίνει στις δικαστικές αρχές, καταγγέλει ότι τον παρακολουθούν και εκεί που σταματάει η παρακολούθηση του από την ΑΕΠ, ξεκινάει η παρακολούθηση του από το Predator. Προκύπτει από το δημοσίευμα του Inside τώρα... Story ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο εκείνων που παρακολουθούσε η ΑΕΠ 28 άτομα παρακολουθούσε και τον Predator. Ποιοι τους παρακολουθούσαν και για ποιο λόγο τους παρακολουθούσαν. Και αν μέχρι τώρα, Σπύρο μου, ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες και έρευνα, από εδώ και πέρα είναι τυπωμένο χαρτί σε δικογραφία, η οποία δικογραφία εμπλέκει ανώτατα στελέχη του Μεγάρου Μαξί. Δηλαδή τον κύριο Κοντολέοντα, όλη αυτή η ιστορία, τον κύριο Κοντολέοντα, τον πρώην διοικητή, μισό λεπτό, εμπλέκει, Γιάννη, εμπλέκει, και αύριο στο Βήμα. Εμπλέκει τον κύριο Κοντολέοντα, και τον άνθρωπο του Μητσοτάκη, όπου είχαμε ειδική νομοθετική ρύθμιση να γίνει διοικητής της ΑΕΠ, χωρίς πτυχίο ανωτάτης πανεπιστημιακής σχολής. Και τον κύριο Γρηγοριάδη. Και τον πιο στενό συνεργάτη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη,
τον ανιψιό του, αυτόν με τον οποίο πορεύεται στο πολιτικό γίγνεσθε, τον κύριο Δημητριάδη, όπου προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δούλευαν μόνοι τους Κοντολέων και Δημητριάδης και ότι ο Μητσοτάκης, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν έπαιρνε χαμπάρι γιατί δεν τον ενημέρωναν αυτοί. Δηλαδή στην πραγματικότητα μιλάμε για μια δουλειά η οποία θυμίζει παρακράτος. Μιλάμε, Σπύρο, για προσπάθειες πολιτικές οι οποίες είναι σαν να απευθύνονται σε άτομα μειωμένης αντίληψης. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σαν το βαθύ κράτος της Αμερικής. Και είναι δραματικό. Να μας πείσει και είναι δραματικό. Ότι ο Biden δεν είχε άνοια και θα μπορούσε να κυβερνήσει την υπερδύναμη. Και είναι δραματικό, λέω Γιάννη. Είναι δραματικό να υπάρχουν ηρακλειδείς του θέματος, να δηλώνουν σχολιαστές, αναλυτές κτλ. Και σε όλη αυτή την ιστορία, να προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό το οποίο εσύ λες και αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς, ότι έχουμε δύο συστήματα που λειτουργούν παράλληλα με κοινούς στόχους, δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους και δεν ξέρουμε τελικά ποιοι δούλευαν το Predator στην χώρα. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλό βράδυ. Σε περιμένουμε τις επόμενες μέρες και στο στούντιο να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Ίσως το υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι εκεί είναι ο χώρος στον οποίο μπορούμε πολλά πράγματα να πούμε και να συνοψίσουμε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και πάμε να δούμε τώρα μια σειρά από πράγματα, θέματα της τοπικής μας πραγματικότητας και ειδησιογραφίας. Η υπόθεση των αβαγωστών είναι μια εξαιρετική υπόθεση. Σοβαρή. Καθώς η Κέρκυρα είχε στις παραλίες της στο παρελθόν αβαγωσώστες, ήταν οργανωμένες παραλίες, είχαν το σήμα ή τη σημαία πιο σωστά της γαλάζιας σημαίας, με λίγα λόγια πληρούνταν μια σειρά από προϋποθέσεις ώστε οι παραλίες να νοούνται ως οργανωμένες πλάζ. Έχει σημασία ότι ούτε στο δεύτερο διαγωνισμό εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ναυαγοσώστες για να καλύψουν την ανάγκη αυτή σε παραλίες της Κέρκυρας. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κασίμης, που είναι εντεταλμένος για τα θέματα αυτά, μίλησε σχετικά στο ΣΤΑΡΤ. Με τους ναυαγωσώστες, όπως σας είχα ξαναπεί, ήταν φυσιολογικό να μην υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια σχολή. Όπως προανάφερα, υπάρχουν 2-3 λόγοι οι οποίοι, εάν συνεχίσουμε έτσι, που δεν θα συνεχίσουμε, θέλω να τα αλλάξω. Ο ένας είναι ότι η προκήρυξη γίνεται πολύ αργά. Δεύτερος λόγος είναι ότι στην προκήρυξη υπάρχει ολόκληρος ο Δήμος Κερκύρας με 33 ναυαγωσώστες, 17 απόστα, σκάφη, αεροπλάνα, καράβια, βαπόρια, οπότε είναι κάποια ναυαγωσιστική σχολή που θα θελήσει να καλύψει τις παραλίες είναι κοστοβόρα. Και δεύτερο, πρέπει να δούμε λίγο το χρονικό διάστημα, δηλαδή να μην κάνουμε για ένα χρόνο την προκήρυξη, πιστεύω, αλλά να την κάνουμε τουλάχιστον για 2 χρόνια, ούτως ώστε αν κάποιος ενδιαφερθεί να μην έχει αυτό το κόστος της μεταφοράς των σκαφών, των ναυαγωσωστών, να ξέρει ότι θα μπορεί να συντήσει και να κοιμήσει κάποιους ναυαγωσώστες στο ίδιο ξενοδοχείο της προηγούμενης χρονιάς. Είμαι σίγουρος ότι από την καινούργια σεζόν θα μεριμνήσουμε να γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο είπα προηγουμένως. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία και έχουμε προβεί και σε τρίτη, η οποία εκ των προτέρων τέτοια εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος να παγωστώσει. Και με την... γιατί σας είχα ξαναπεί ότι υπάρχει έλλειμμα ναυαγωσωστών γενικότερα στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να έρθει κάποια ναυαγωσωστική σχολή, ειδικότερα στην Κέρκυρα, με τα ενίκια που είναι πολύ ψηλά και με τα δωμάτια τα οποία είναι δυσέβρετα πλέον.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα της εκπαίδευσης θα δούμε τώρα. Προσέξτε, έχουμε δύο όψεις στην ενημέρωση. Αφενός με το ειδικό σχολείο στα Βαγενιώτικα, το οποίο θα ξεκινήσει από τη νέα σχολική περίοδο, αλλά κρατήστε το δεύτερο και έχει να κάνει με το θέμα της υπογενικότητας και των λιγότερων μαθητών στα σχολεία. 6 σχολεία της Κέρκυρας, λόγω έλλειψη μαθητών, την προσεχή εκπαιδευτική περίοδο δεν θα λειτουργήσουν. Πέρυσι, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας υπήρξαν κάποιες δυσκολίες και δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε και να ανοίξει το ειδικό δημοτικό σχολείο του Νότου. Φέτος, σε επικοινωνία με το Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας και με τους απαραίτητους προϊσταμένους τεχνικών έργων, επισκεφτήκαμε το σχολείο, έγιναν οι απαραίτητες συναντήσεις, ήδη είναι προς καθαρισμό, μπαίνουν καινούργια κυκλειδώματα, ασφαλτοστρώνεται η είσοδος και το σχολείο το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ήδη έχουμε εγγεγραμμένους πάνω από 10 μαθητές. Πολύ θετικό για την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε οι μαθητές μας να μένουν στον τόπο τους και να μην μετακινούνται κάθε πρωί στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας και βεβαίως καθυστερημένα κάθε μεσημέρι να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα την ειδική αγωγή και δει για περιοχές όπως η Νότια Κέρκυρα που και οι γονείς έχουν δυσκολίες να μεταφέρουν τους μαθητές και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα μένουν στην περιοχή τους, στον τόπο τους, θα λειτουργήσει το τρίτο ειδικό σχολείο της Κέρκυρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας γι' αυτό. Στα Βραγκανιώτικα. Ναι, ναι, το σχολείο θα στεγαστεί στα Βραγκανιώτικα σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Σας καλώ να παραβρεθείτε και στα εγγένεια και να δείτε ένα πραγματικό κόσμημα σχολική μονάδα που θα φιλοξενήσει το ειδικό δημοτικό σχολείο της Νότιας Κέρκυρας σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις που πραγματικά μας κάνουν για μας θετική εντύπωση. Από φέτος είναι πλήρως καλυμμένος με στελεχικό δυναμικό, με εκπαιδευτικό προσωπικό. Βεβαίως έχουμε ζητήσει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό που στις περιπτώσεις των ειδικών σχολείων είναι εξειδικευμένο και πολύ μεγάλο σε αριθμό. Δηλαδή μιλάμε για περίπου ένας μαθητής, ένας εκπαιδευτικός, βεβαίως διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά σας δείχνω με αυτό το μέγεθος, την προτεραιότητα που δίνει και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και εμείς στις δομές της ειδικής αγωγής, που πραγματικά οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτοί χρειάζονται τη δυνατότερη των υποστηρίξεων που μπορούμε να προσφέρουμε. Σε αναστολή τίθενται προσωρινά, για την προσεχή σχολική χρονιά δηλαδή, συνολικά 6 σχολικές μονάδες στο νομό Κερκύρας εξαιτίας της παντελούς απουσίας μαθητών. Πρόκειται για 3 δημοτικά σχολεία, των Οθωνών, της Ερίκουσας και του Μαθρακίου, επίσης για τα νοικιαγωγεία της Ερίκουσας και των Γιαννάδων, καθώς και για το ειδικό δημοτικό σχολείο Κοφών και Βαρικών. Επειδή το Μαθράκι, η Οθωνή και η Ερίκουσα πρόκειται για ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες ακριτικές περιοχές, οι σχολικές μονάδες ποτέ δεν κλείνουν, μένουν ανοιχτές, είναι σε αναμονή και περιμένουν μαθητές έτσι ώστε άμεσα να λειτουργήσουν. Ακόμα και με έναν μαθητή, οι μονάδες αυτές είμαστε έτοιμοι να τις λειτουργήσουμε. Δυστυχώς και τη φετινή χρονιά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εγγραφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 15% λιγότερα παιδιά ενεγράφησαν φέτος στα νηπιαγωγεία της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, ως εξαιρετικά σημαντικό, επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος το γεγονός πως φέτος, πολύ νωρίτερα από την περσινή χρονιά, ξεκίνησε η διαδικασία για τις σχολικές μεταφορές, δηλαδή η προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στις 48 μεταφορείς. Στις 24 Ιουλίου έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις μεταφορές των μαθητών μας. Κάτι που πέρυσι έγινε πολύ καθυστερημένα και μας οδήγησε σε πάρα πολύ και τεράστιες δυσκολίες φίτησης των μαθητών στις σχολικές μας μονάδες. Φέτος ευελπιστούμε ότι 11 Σεπτέμβρη όλοι οι μαθητές θα είναι στα σχολεία τους. Αυτό είναι το ένα θετικό. Υπάρχει και μια άλλη θετική εξέλιξη πάλι με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και είναι αυτή της υποχρέωσης του καθαρισμού, τόσο της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας και βεβαίως του κεδασί.
αυτές τις τρεις δομές της εκπαίδευσης. Φέτος, ύστερα από περίπου 2 χρόνια, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αυτές τις ημέρες υπογράφει σύμβαση με καθαρίστρες που θα παρέχουν καθαριότητα, που όπως καταλαβαίνετε είναι μια βασική προϋπόθεση ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργίας των δομών αυτών. Μέχρι τώρα τα προβλήματα ήταν τεράστια στο κομμάτι της καθαριότητας. Οι συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και των κερδασί συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι δομές και στις οποίες εργάζονται. Και να κλείσω και με ένα επίσης θετικό, ότι αυτές τις ημέρες στην εκπαίδευση έχουμε τον μόνιμο διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών. Ένα μεγάλο μέρος θα έρθει και στην Κέρκυρα, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική αγωγή, και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός στην πρωτοβάθμια και ένας επίσης μεγάλος αριθμός στη δευτεροβάθμια, που έρχονται να καλύψουν μεγάλες ανάγκες που έχουμε σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει για το νομοσχέδιο ή με το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, απέναντι στο οποίο βρίσκονται και επιστήμονες, γιατροί, ψυχίατροι, άνθρωποι που υπηρετούν το μεγάλο αγώνα της καταπολέμησης των εξαρτησιογών ουσιών, αλλά και πάρα πολλά κόμματα, αλλά και κοινωνικές οργανώσεις. Στην Κέρκυρα έχει τοποθετηθεί το ΚΚΕ, αλλά επιμένει στις παρεμβάσεις των στελεχών του. Η κυρία Σαϊτά από την Τοπική Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ μίλησε σχετικά στο ΣΤΑΡΤ και τη τώρα ΣΠΕΑ. Η Τομεακή Επιτροπή Κερκύρας του Κομμουνιστικού Κόμματος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, στη γνωστή λογική που θεωρεί κόστος την υγεία του λαού και τασσόμενη υπέρ της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επιχειρεί να ξυλώσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο στον τομέα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Εχμή του δόρατος είναι το νομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που έφερε, σύμφωνα με γνωστή τακτική, μέσα στο κατακαλό καιρό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, μέσω του επίμαχου νομοσχεδίου, επιδιώκεται να κλείσουν τα 2 από τα 3 εναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας και να καταργηθούν όλα τα εγκεκριμένα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης. Ο διάπλους, μια κατάκτηση του κυρκυριακού λαού, αλλά και η δομή του ΚΕΘΕΑ στην Κέρκυρα μπαίνουν σε κίνδυνο. Επιπλέον, στο κάδρο της κατάργησης μπαίνουν και τα 75 πολύτιμα κέντρα πρόληψης, των οποίων η προγραμματική σύμβαση λήγει σε 3 χρόνια, δηλαδή το έτος 2027. Η διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα, της ψυχικής υγείας, της απεξάρτησης και το χάρισμα αυτών των υπηρεσιών ουσιαστικά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, έχει από την κυβέρνηση το πρόσχημα της αποασυλοποίησης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα, τι προβλέπει ουσιαστικά αυτό το σχέδιο νόμου? Προβλέπει την κατάργηση 2 από τα 3 εναπομείναντα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, και ουσιαστικά το να δοθεί χώρος, περισσότερο χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Τη στιγμή που λειτουργούν 4.700 κλίνες στον ιδιωτικό τομέα, σε αντίθεση με τις μόλις 900 που υπάρχουν στο ΕΣΥ. Βάζει λουκέτο σε ΚΕΘΕΑ, διάπλους, 18 άνω, Ιανός, Αργό, όλα αυτά τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που έχουν αφήσει αποτύπωμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ο διάπλος στην Κέρκυρα είναι μια κατάκτηση, νομίζω, του κερκυραϊκού λαού, το ίδιο και το τμήμα του ΚΕΘΕΑ, και μπαίνουν αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο. Όπως σε κίνδυνο μπαίνουν και τα 75 κέντρα πρόληψης, γιατί δεν υπάρχει σε αυτό το σχέδιο νόμου, δεν γίνεται αναφορά στο τι θα γίνει στη συνέχεια με αυτά τα κέντρα και τους εργαζόμενούς τους, που η προγραμματική σύμβαση λήγει το 2027, δηλαδή σε 3 χρόνια. Ένα τέτοιο κέντρο είναι και ο Νίκος Μόρος στην Κέρκυρα. Φτιάχνονται προγράμματα όπως πάντα και παντού πυροτεχνήματα, χωρίς με ημερομηνία λήξη ουσιαστικά και για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόμενους σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα δίνονται γενναίες χρηματοδοτήσεις για νέες ΜΚΟ και ΑΜΚΕ. Εμπορεύματα γίνονται και οι ανάγκες των ανθρώπων που είναι ψυχικά ασθενείς, των ατόμων που κάνουν χρήση και των οικογενειών τους. Και όλα θυσιάζονται άλλη μια φορά στο βωμό του κέρδους. Γιατί και οι εξαγγελίες που υπάρχουν για τον ΕΟΠΑΕ, Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ουσιαστικά δεν έρχονται να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ιατρικοποίηση του φαινομένου, να τσουβαλιάζονται οι εξαρτήσεις, να δουλεύουν μαζί και να συνεργάζονται προγράμματα που έχουν άλλη αντιμετώπιση σε σχέση με τη τοξικοεξάρτηση.
να αλλάζει ο χάρτης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όχι με επιστημονικά κριτήρια, αυτό μπορεί και χρειάζεται να γίνεται, αλλά με κριτήρια οικονομικά, και ταυτόχρονα να υπάρχει αυτή η λογική μείωσης της βλάβης, όχι ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την ελαιοπαραγωγή. Οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο του φθινοπόρου και του χειμώνα είναι καλές. Χρειάζονται όμως προσοχές ιδιαίτερες στους ψεκασμούς που πρέπει να γίνουν για την προστασία του ελαιοκάρπου. Ο κύριος Σταυρόπουλος από την Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών έχει μιλήσει σχετικά στο ΣΤΑΡΤ και τη Δώρα Σπέα. Μια καλή ελαιοκομική περίοδος αναμένεται εκτός απρόοπτου να είναι η φετινή, εφόσον δεν υπάρξει δακοπροσβολή και οι ασθένειες της ελιάς καταπολεμηθούν εγκαίρως και επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του ελαιολάδου αναμένεται να υποχωρήσει προς όφελος των καταναλωτών που θα αγοράσουν φθηνότερο το λάδι για τις οικογενειακές ανάγκες. Εξέλιξη από την οποία θα περιοριστεί βέβαια το οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς. Να σημειωθεί ότι μπορεί μεν οι καιρικές συνθήκες να μην είναι ευνοϊκές για τη δακοπροσβολή προς το παρόν. Ωστόσο, η διαδικασία της δακοκτονίας έχει καθυστερήσει. Επομένως, οι αγρότες θα πρέπει μεμονωμένα να βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να αναλάβουν δράση με ατομικούς ψεκασμούς. Σχετικά, μας ενημερώνει ο Διευθυντής της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών Κερκύρας, Σταύρος Σταυρόπουλος. Δείχνει ότι είναι μια καλή παραγωγή και ότι φέτος θα έχουμε μια καλή παραγωγή από ό,τι δείχνει. Στις ξηροθερμικές συνθήκες που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, ίσως θα πρέπει να αναβάλουν κάποιες επεμβάσεις η παραγωγή. Όμως όταν αργότερα πέσει η θερμοκρασία θα πρέπει να προσέξουν καταρχήν την καταπολέμηση του δάκου, όπου δεν γίνεται τουλάχιστον ομαδική δακοκτονία στις κοινότητες και που δεν γίνεται από τη Διεύθυνση Γεωργίας, να κοιτάξουν μόνοι τους να καταπολεμήσουν το δάκο, και στη συνέχεια όταν θα έχουμε τις υψηλές υγρασίες, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Κέρκυρα είναι το γλιοσπόριο, την παστέλα δηλαδή. Εκεί θέλει σκευάσματα χαλκούχα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο το ξέρουν οι ελαιοπαραγωγοί μας και φαντάζομαι θα ανταποκριθούν, βλέποντας και τις τιμές, τις υψηλές τιμές που έχει το ελαιόλαδο τον τελευταίο καιρό, που ελπίζουμε να διατηρηθούν για τον κερκυραίο παραγωγό, να έχει να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό κέρδος, να έχει μια καλή παραγωγή για να βγάλουν τα έξοδά τους οι άνθρωποι και να έχουν το ανάλογο κέρδος το οποίο προσδοκούν. Διαπιστώνετε, κύριε Σταυρόπουλο, ότι χρόνο με το χρόνο οι κερκυραίοι καταλείπουν τον ελαιόνα? Υπάρχει εγκατάλειψη του ελαιόνα, κυρίως από τις μεγάλες ηλικίες. Το βλέπουμε από τα λογιασμένα κτήματα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε σημαντικές προσπάθειες, μεμονωμένες μεν, αλλά ανθρώπους οι οποίοι επεκτείνουν την παραγωγή τους, την κάνουν πιο μεθοδικά και έχουν καταφέρει να έχουν ένα ποιοτικό ελαιόλαδο και ίσα ίσα να αρχίσει πλέον το κερκυραϊκό ελαιόλαδο. Αποκτάει τη φήμη την οποία δεν είχε μέχρι τώρα. Είναι μια συγκυρία η άνοδος της τιμής, αλλά θα πρέπει να προσδοκάμε να υπάρχει μια παραγωγή σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε τιμή υπάρχει στην αγορά, διότι ο παραγωγός ζει από αυτό το προϊόν, δεν είναι συγκυριακό εισόδημα η ελαιοπαραγωγή για τους αγρότες. Δεν είναι συγκυριακό αν έχει τιμή μαζεύω τον ελαιόκαρπο, αν δεν έχει δεν το μαζεύω, γιατί με αυτό το προϊόν ζει. Άρα η καλή ποιότητα, το συσκευασμένο ελαιόλαδο θα βοηθήσει τον κερκυραίο παραγωγό, τον κάθε έναν χωριστά, να μπορέσει να έχει τα εισοδήματα τα οποία προσδοκά. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα ενδιαφέρον. Το ξέραμε, ξέρουμε τα παιδιά του κλασικού αθλητισμού της Κέρκυρας διαπρέπουν, κάνουν σημαντικές επιτυχίες. Προπονούνται όμως αυτά τα παιδιά κάτω από άθλιες συνθήκες με μια πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, συγκεκριμένα τον κύριο Βρούτση, να είναι σιωπηλός παρατηρητής αυτής της τραγωδίας που εξελίσσεται στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας με όλες εκείνες τις ψεύτικες υποσχέσεις του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη και τη σιωπηλή συμμετοχή και παραγόντων του κυβερνώντος κόμματος σε αυτή την τραγωδία. Είχαμε σημαντικές επιτυχίες ξανά των παιδιών του κλασικού αθλητισμού. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και τις ευχαριστίες μας προς αυτά τα παιδιά, προς τις οικογένειές τους και στον Παύλο τον Σκορδίλη, έναν άνθρωπο ο οποίος
τα τελευταία χρόνια, τι να σας πω, ότι δεν γνωρίζει γιορτές, Πάσχα παρά με τους αθλητές τους. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι και αυτά καλύπτει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουν οι αρμόδιοι ότι εμείς είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά. Δεν θέλω να σας πω, δεν έχουμε και χρόνο να σας πω πώς αυτά τα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκείνο το πράγμα που είναι ότι πρέπει αυτή τη χαρά των παιδιών και να είναι κοντά τους. Η κατάσταση στο στάδιο, τη γνωρίζετε, είναι απελπιστική. Το τι θα γίνει, το γνωρίζουν. Εκτιμούμε τη διάθεση του κυρίου Περιφερειάρχη, είμαστε κοντά του και θέλω να πιστεύω ότι μέρος των προβλημάτων θα επιληθούν άμεσα. Και το λέω άμεσα, αυτά χρόνο δεν έχουμε. Σε λίγο οι συνθήκες θα είναι χειρότερες από ό,τι είναι. Έχουμε σαν ΣΕΓΑΣ, είμαστε κοντά τους. Θα σας πω ένα έγγραφο που είχα στείλει μόλις είχε αναλάβει η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, ότι αν έχετε λογική και συνέστημα κάντε κάτι. Απεδείχθηκε ότι δεν είχαν τίποτα από τα δύο. Ελπίζουμε. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν όλοι, εμείς έχουμε έτοιμες τις οικονομοτεχνικές εκτιμήσεις, για να μην πω μελέτες, προμελέτες, όσον αφορά το οικονομικό budget που χρειάζεται για να γίνουν άμεσα έργα στο στάδιο και την 1η Νοεμβρίου. Πρέπει να μας ακούσουν. Και το λέω αυτό γιατί ο Υπουργός, και το λέω για άλλη μια φορά, είναι ένας από τους θετικότερους, για να μην πω καλύτερους, υπουργούς που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τους αξιοποιήσουμε. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να καλύψουν την ανυπαρξία τους και την έλλειψη οποιασδήποτε διάθεσης να μας βοηθήσουν, νομίζω ότι πρέπει να πάνε στην άκρη τους. Πάντως περιμένουμε την άφηξη του κ. Βρούτση στην Κέρκυρα, βέβαια σε ένα μάλλον αόριστο χρόνο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είχε υποσχεθεί ο κ. Υπουργός ότι τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, στον κ. Περιφερειάρχη θα έρχονταν. Για διαφόρους λόγους, μάλλον για να μην αναφέρω τα προηγούμενα που είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή και γίνω κακός, ή μας στείλουν κανένα έγγραφο πάλι ότι μας φραγίζουν και άλλα πράγματα, γιατί ψάχνουν να δούνε τι μπορούν να πετάξουν απ' έξω και τι άλλο να σφραγίσουν, αλλά δεν έχουν τίποτα να σφραγίσουν ακόμη. Τέλος πάντων, πάντως την ψυχή μας, την καρδιά μας και το κορμί μας δεν υπάρχει περίπτωση να το σφραγίσουν. Και να ξέρουν ότι αντέχουμε πάρα πολύ. Άθλιες συνθήκες στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, ένα από τα 5 στάδια που είναι υπό την αρμοδιότητα και την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και τον κύριο Βρούτση να είναι από όλη αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσοι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Ο καθηγητής κύριος Ηλίας Θερμός, ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές στα ζητήματα γεωπολιτικής στη χώρα μας, με μια μεγάλη ακαδημαϊκή διαδρομή σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ της Αμερικής και στη χώρα μας, θα είναι μαζί μας. Η συζήτηση για όλα αυτά τα οποία σημαίνουν στην Αμερική, η εκλογική αναμέτρηση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μέτωπο στην Μεσόγειο, του πού πηγαίνει ο κόσμος, θα είναι το μοτίβο της συζήτησής μας. Παρόμοια εικόνα με τη σημερινή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στην Κέρκυρα, με τον υδράργυρο απλώς να υποχωρεί έναν βαθμό. Το πρωί θα πνέουν άνεμοι ανατολική ένταση σε 3 μποφόρ, νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς μικρής έντασης 2 μποφόρ και αργότερα θα πνέουν δυτική άνεμοι 3 μποφόρ. Από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική κλιμακούμενης έντασης έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα παραμείνουν χαμηλά και θα κυμαίνονται από 28 έως 58%.